Την ώρα που Υπουργείο Παιδείας και Σχολικές Εφορίες δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να είναι έτοιμα τα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο αρμόδιος Υπουργός άρχισε διοικητική έρευνα κατά διευθυντικών ομάδων σχολείων. Ο λόγος, καταγγελίες που έφτασαν ενώπιόν του ότι κάποιοι εμπόδισαν ή και αρνήθηκαν να συμβάλλουν στις προετοιμασίες των σχολείων. Είναι μερικές μόνο περιπτώσεις, αλλά όσες και αν είναι, εκεί που υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν. Θα κινηθούν οι προβλεπόμενες και ενδεδειγμένες διαδικασίες διοικητικής έρευνας και ενδεχομένως και πειθαρχικών μέτρων. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για κάποιους που βγάζουν αποθυμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να ξεχωρίσουν τα χλωρά από τα ξερά. Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν είναι χώρος ασυδοσίας και εκεί όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδίδονται. Σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους γονείς και εκπαιδευτικούς θα συγκαλέσει ο Υπουργός Παιδείας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για το θέμα των κλιματιστικών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί μελέτη η οποία εκπονήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το ζήτημα των κλιματικών συνθήκων μέσα στα σχολεία. Στην βάση αυτής της μελέτης δεν συστήνεται η εγκατάσταση και χρήση συσκευών κλιματισμού στα σχολεία. Παρόλα αυτά, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την αρχή. Σε σχέση με τις αναφορές του Φέδωνος, ότι ο Υπουργός Παιδείας υπέκυψε στις πιέσεις των εκπαιδευτικών και αποφάσισε αναβολή της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ο Πρόδρομος Προδρόμου αρκέστηκε να απαντήσει με ένα ευχαριστώ, αφού, όπως είπε, τα σχολεία της επαρχίας Πάφου ήταν από την αρχή έτοιμα.